Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει ως ημέρα εκλογών την Παρασκευή 13 Μαρτίου. Αυτό πρέπει να ψηφιστεί από την Γενική Συνέλευση. Συμφωνείτε για Παρασκευή 13 Μαρτίου. Ανάθεση των χειρών. Κατά πλειοψηφία 13 Μαρτίου λοιπόν εκλογές. Επειδή κλείνουμε λίγο τη τριετία με τις εκλογές, θέλω να κάνω ένα σύντομο απολογισμό. Θέλω να ξεκινήσω λίγο από το 2012, όταν η Ένωση έπρεπε με την μετακίνηση των συναδέλφων να δώσει το παρόν και το έδωσε το παρόν πάνω στον Εύρο. Ήμασταν από τις πρώτες ενώσεις που πήγαμε πάνω το 2012 τον Αύγουστο να βοηθήσουμε εκεί πέρα τους συναδέλφους για τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί, κυρίως αυτό με το θέμα της διαμονής. Ήμασταν αυτοί οι οποίοι τις πρώτες ενώσεις, ήμασταν αυτοί που φωνάξαμε από την πρώτη στιγμή ότι ήταν μια μεγάλη μετακίνηση, μεγάλος ο αριθμός. Αυτοί οι οποίοι, και βέβαια τώρα μνημονεύεται και όλες τις διαταγές που λέγαμε ότι έπρεπε οι μητέρες με ανήλικα τέκνα να εξαιρεθούν, και τώρα σε όλες τις διαταγές μνημονεύεται. Η Ένωση είχε, πιστεύω, παντού εδώ στο παρόν, όπου χρειάστηκε, όπου δηλαδή είτε και τοπικά είτε και πανελλαδικά ήμασταν παρόν. Σε αυτή την δύσκολη στιγμή που περνάει η χώρα μας με την οικονομική κρίση, η Ένωση ήταν αυτή που βοήθησε και την διεύθυνση της αστυνομίας να μπορεί να ανταπεξέλθει, γιατί υπήρχαν προβλήματα με συντηρήσεις οχημάτων και με διάφορα άλλα πράγματα. Θέλω να πω ότι στις επιτυχίες της Ένωσης ήταν και το ότι φτιάξαμε τα κρατητήρια του Αμπιντέου, ότι σήμερα από ό,τι με ενημέρωσε ο αστυνόμος ο Μάκης ο Παπαδόπουλος, ότι θα φτιαχτούν, ήρθε σήμερα διαταγή και για τον Κάφκασο. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο αλλά και τον Μιχάλη Τουλίκα, γιατί μέχρι και χθες ήταν στο Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων για να το εντάξουμε κάπου και να γίνει, να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Επίσης με τα κατασκευμένα αυτοκίνητα, τα οποία ξέρει, γνωρίζει ο Στέλιος ο Μπαντόλας τι προσπάθειες έχουν γίνει, τα έχουμε γυρίσει από άλλες διευθύνσεις πίσω. Μπήκε η Ένωση μπροστά και πήραμε αρκετά αυτοκίνητα, ενώ άλλες ακόμη δεν τα έχουν πάρει. Θέλω να κλείσω με κάποια πράγματα τα οποία είναι με το Ίδρυμα Εξοχής. Η Ένωση έκανε πολλές παρεμβάσεις για πολλούς συναδέλφους στους οποίους απευθυνθήκαμε εκεί πέρα και ενημερώνουμε συνέχεια τους συναδέλφους για ποιο λόγο πρέπει να απευθύνονται εκεί πέρα για οικονομικές βοήθειες και για προβλήματα υγείας, όπως και για την αστυνομική επιθεώρηση που είναι το ίδιο, για τον ίδιο λόγο. Και δεν είναι μόνο το περιοδικό που φαίνεται, έτσι, ότι και από πίσω είναι και άλλες, έχει και άλλα πράγματα η αστυνομική επιθεώρηση, βοηθάει και οικονομικά συναδέλφους. Επίσης θέλω να σταθώ στο δυσάρεστο γεγονός που είχαμε με τον συνάδελφο τον Ηλία τον Κοστένη. Γνωρίζει και ο Βασίλης ο Πανταζής, αλλά και ο Στέλιος ο Μπαντόλας με την ιδέα αυτή που υπήρχε για να ξεμπλοκάρουμε, μεσολάβησε και ο Στέλιος για το Ίδρυμα Εξοχής, ώστε να πάει το ποσό στην οικογένειά του, αλλά και με τον Βασίλη που συνέχεια κάθε εβδομάδα μιλάμε για το θέμα της σύνταξης, τι πρέπει να γίνει. Και το είπα και στο αυτοκίνητο καθώς ερχόμουν με τους συναδέλφους, είπα για το θέμα ότι η Ένωση δεν άφησε την οικογένεια και ούτε θα την αφήσει, και όχι μόνο του Ηλία του Κοστένη, αλλά και αλλών συναδέλφων, οι οικογένειες που τις βοηθήσαμε οικονομικά. Και θέλω να σταθώ, κάναμε μια παρέμβαση ως σωματείο στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο για το θέμα του δανείου του συναδέλφου. Σε συνάντηση που κάναμε κάτω στο ταμιευτήριο, βέβαια πέσαμε και στη συγχώνευση τότε με την Eurobank, και η λύση η οποία θα δοθεί σύντομα είναι μια λύση που αφορά για κάποιο γενναίο κούρεμα, κάτι θα γίνει για τον συνάδελφό μας. Έτσι, δεν το αφήσαμε κι αυτό. Είναι πρώτη φορά στα χρονικά έχει γίνει τέτοιο πράγμα από ό,τι με ενημερώσανε. Δεν έχει ξαναγίνει και αυτό οφείλεται στο σωματείο. Ήταν το σωματείο αυτό που έτρεξε και κανένας άλλος. Εγώ θέλω να κλείσω και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Διευθυντή, γιατί ήταν η μοναδική διεύθυνση το καλοκαίρι που έκανε τόσες μεταθέσεις. Έτσι, καμία διεύθυνση δεν έκανε τόσες μεταθέσεις. Έτσι, υπήρχαν συνάδελφοι οι οποίοι ήταν με αποσπάσεις σε κάποιες υπηρεσίες και τις μεταδέψαμε στις μεταθέσεις.
Είχαμε το πρόβλημα στους ελέγχους διαβατηρίων, είχαμε και στις άλλες υπηρεσίες. Και στον στρατηγό τον ίδιο είχε τονιστεί από την πρώτη στιγμή. Αυτό που έπρεπε να είχαμε κάνει ήταν αυτό με το Αμύντο. Οι συνάδελφοι οι οποίοι μένουν στο Αμύντο να τους μετακινήσουμε, αν μπορούμε να τους πάμε στο Αμύντο να υπηρετήσουν. Και έγινε. Σε μεγάλο βαθμό νομίζω ότι έγινε. Έτσι. Δεν είναι και τόσο καλό αυτό. Εγώ νομίζω είναι το καλύτερο. Δηλαδή δεν είναι και επίτευγμα. Επίτευγμα δεν είναι. Από δυναμότητα κάποιες υπηρεσίες. Καμία υπηρεσία δεν έχει αποδυναμωθεί. Καμία υπηρεσία. Καμία υπηρεσία δεν έχει αποδυναμωθεί. Και θέλω να κλείσω και με τα νυχτερινά. Έτσι. Και θέλω να κλείσω με τα νυχτερινά. Τελευταία, εμείς ενημερωθήκαμε, εμείς νομίζαμε ότι η εξέλιξη των νυχτερινών των πρώην συναδέλφων στα συνοριακά ότι είναι θετική και ψάξαμε να βρούμε πού βρίσκεται η όλη υπόθεση. Τελικά διαπιστώσαμε από το δικηγόρο μετά από πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες και από συνάντηση που είχαμε κάτω ότι τα νυχτερινά του Καυκάσου δυστυχώς δεν υπήρξε θετική εξέλιξη. Έτσι. Η μόνη θετική εξέλιξη ήταν μόνο για τις Κρυσταλλοπηγείς και για τον Πρεσπών. Και υπάρχουν, έχουν σταλεί οι εξοδοτήσεις για να γίνει η δικάσιμος είναι το μάτι, η προσφυγή. Για το Κάφκασο αυτή τη στιγμή τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Για το Τούσφου κάτω πλεινόνα δεν είναι σχεδόν. Δεν μπορούμε δηλαδή. Έχει περάσει η τριετία, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όσο για εμάς συνάδελφοι, θεωρώ ότι η εικόνα από άποψη συμμετοχής δεν μας τιμά σήμερα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι υποχρέωσή μας να παραβρισκόμαστε στις γενικές συνεδρίες, να δίνουμε το τόνο μας, να εκφράζουμε τις απορίες μας και να ενημερωνόμαστε. Και να μην ερχόμαστε εκ των υστέρων, να κατηγορούμε δικηγέους και αδίκους, επειδή μας ενημερώσαν δήθεν, δεν γνωρίζουμε κάποια πράγματα περί των εκδοτικών, των μισθολογικών, της λειτουργίας της υπηρεσίας ευρύτερα. Παρακολουθώ πολύ στενά, αν και με τα δύο τελευταία χρόνια ενδύματος, τη λειτουργία της οικονομικής διεύθυνσης. Θέλω να τονίσω ότι με την έλευση του κυρίου Χίρα και ξέρετε ότι δεν είμαι κόλακα γενικά, έχουν αλλάξει οι συμπεριφορές και γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο συνεργάζεται η αστυνομική διεύθυνση και σε επίπεδο διοικητικό αλλά και σε επίπεδο συλλογικών οργάνων όπως είναι η Πρωτοβάθμια Ένωση αλλά και η Ένωση Αυτοστράτου με τον Δήμο. Έχουμε ως επίκεντρο όλοι μας την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και αυτό που θα έχουμε να κάνουμε και θα έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα στην πορεία και θα το δείτε γιατί έχουμε οργανώσει και κάποια πράγματα με όλους όσους εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας είπα ότι δεν θα ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Θεωρώ υποχρέωσή μας να είμαστε εδώ πέρα και παρακαλώ το χρόνο να είμαστε περισσότεροι και να παρακινήσω τους αδέλφους να είναι εδώ. Ευχαριστώ. Καταρχήν, να σας καλωσορίσω στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου. Να καλωσορίσω και τους παρευρισκόμενους οι οποίοι ήρθαν από άλλα μέρη. Να καλωσορίσω και, και την αρχή η οποία παρευρίσκεται εδώ. Επίσης σας μεταφέρω το χαιρετισμό του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου για κάποια σοβαρή υπόθεση αυτή τη στιγμή λείπει, όπως και όλης της διοίκησης. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα για να προχωρήσετε κι εσείς στην γενική σας συνέλευση. Εγώ θέλω να εκφράσω καταρχήν τα συγχαρητήριά μου στην Ένωσή σας, γιατί πιστεύω ότι επιτελεί πάρα πολύ καλά το έργο της. Όπως επιτελείται και ο καθένας ξεχωριστά από σας το έργο το οποίο σας έχει αναθέσει η πολιτεία. Εμείς σαν πολίτες να ξέρετε και στο διαβεβαιώνω εγώ προσωπικά τουλάχιστον, για μένα μπορώ να μιλήσω, ότι είστε πάντα κοντά μας. Άσχετα αν υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα, ο πολίτης αισθάνεται ασφαλής. Δεν σας χαϊδεύω τα παιδιά αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η δική μου αντίληψη, αυτή είναι η, τουλάχιστον αυτά που ακούω γύρω μου όσον αφορά την κοινωνία. Είστε ένα κομμάτι της κοινωνίας αυτής, όπως και εμείς σαν εργαζόμενοι, έτσι και εσείς σαν εργαζόμενοι έχετε τα δικά σας προβλήματα. Θεωρώ ότι η πολιτεία πρέπει να σκύψει στο ειδικό αυτό κομμάτι το δικό σας, γιατί όπως και εμείς έτσι και εσείς έχετε θυσιάσει πολλούς συναδέλφους σας στο βωμό της προσφοράς. Χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας και χαιρετίζω τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσής σας. Χαίρομαι διπλά γιατί πραγματικά όταν είμαι μαζί σας εδώ στη Φλόρινα αισθάνομαι σαν φλωρινιώτης και το λέω και το εννοώ αυτό το πράγμα γιατί είστε μία ένωση από τις καλύτερες σε όλη την Ελλάδα.
και το βλέπω αυτό και το διαπιστώνω όλα τα χρόνια τα οποία είμαι στην Ομοσπονδία. Βλέπω τον αγώνα που δίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο και όλοι εσείς για το καλό των συναδέλφων και για την περιοχή γενικότερα και για την υπηρεσία. Δεν μπορώ να ξεχάσω τα λεωφορεία τα οποία κατεβαίνετε και είναι γεμάτα πάντα στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που πραγματοποιούνται στην Αθήνα, που όταν από άλλη κοντινή νομή είναι ούτε το 1/5. Δηλαδή σε ακτίνα 100 χιλιόμετρων ούτε το 1/5 από ό,τι είστε εσείς από εδώ μακριά. Επίσης θέλω να εξάρω τον αγώνα του Προέδρου σας, του Γραμματέα σας, του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάντα όταν κατεβαίνουν στην Αθήνα, πρώτο μέλημα είναι να περαιώσουν υποθέσεις των συναδέλφων, είτε προσωπικές είτε υπηρεσιακές. Και με τις ενέργειές τους αυτές πάντα έχουν αποτελέσματα. Εγώ να ευχαριστήσω εκ μέρους της Ομοσπονδίας την έμπιση Φλόρινας, πέραν από την πρόσκληση για να συμμετάσχουν στο υπέρβατο όργανο σήμερα η Γενική της Συνέλευση, για την διαχρονική της παρουσία στα δρόμενα του χώρου, τη σταθερή της αλλά και τη στεναρή της θέση πάνω στα δρόμενα του συνδικαλιστικού μας χώρου, προασπίζοντας κατά καλύτερο τρόπο αυτό τον αγώνα, την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών τους, αλλά και οπωσδήποτε μια καλύτερη παρουσία της αστυνομίας εδώ στο περιφερειακό επίπεδο, στην ακριβική Φλόρινα. Έχω πει με την πρώτη ευκαιρία σε προηγούμενο Γενικό Συμβούλιο στην Αθήνα, με παρουσία και της πολιτικής και της φυσικής ηγεσίας της νέας, ότι υπάρχει αγωνία στους Έλληνες αστυνομικούς, γιατί το μέλι γενέστε από εδώ και πέρα. Και η αγωνία συνίσταται στο ότι πώς θα πάμε ως χώρα. Πρωτίστως έχει αυτό μεγάλη σημασία και είμαι πεπισμένος ότι αν πάμε καλά ως χώρα, ο εργασιακός μας χώρος, ο δικό μας θα ανασάνει. Υπάρχει μια τόνωση του ηθικού εξαιτίας αυτών των αλλαγών που έχουν έρθει το τελευταίο χρονικό διάστημα, τόσο στη φυσική μας ηγεσία με τον καινούργιο αρχηγό, αλλά κυρίαρχα και στην πολιτική μας ηγεσία, την ανάληψη του καθηκόντου του νέου αρχηγού, του καταξιωμένου καθηγητού και επιστήμονα, του κ. Πανούση. Και είμαι αισιόδοξος για ένα επιπρόσθετο λόγο, ότι αν πάμε καλά σαν χώρα θα πάμε θεσμός ως αστυνομία ακόμα καλύτερα, γιατί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ως δικαστικό κίνημα είχαμε κτίσει ένα οικοδόμημα που λειτουργούσε σε καλά επίπεδα, αλλά αυτό το οικοδόμημα είναι σε σταθερές βάσεις εξαιτίας της προηγούμενης διαδρομής μας που είχαμε μια σειρά επαφών με όλους τους πολιτικούς χώρους, με αξιόλογα στελέχη. Και είχαμε τη στήριξη αυτών των στελεχών από όλους τους χώρους όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά ήρθε πλέον το πλήρωμα του χρόνου. Στην παρούσα φάση, από αυτά τα άτομα που σήμερα καταλαμβάνουν και κυβερνητικές θέσεις, να τα έχουμε σε προηγούμενο χρόνο συνεργάτες. Ή σε ημερίδες, ή σε συνέδριά μας, είτε σε γενικά συμβούλια, ήταν από τους κεντρικούς ομιλητές και από τους κεντρικούς συνεργάτες μας σε ζητήματα που απασχολούν την αστυνομία και την κοινωνία. Και αναφέρομαι τόσο στον κύριο Υπουργό, στον κύριο Πανούση, όσο και από την άλλη πλευρά, στον κύριο Ρωμανιά, προσδέ και στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Επιστρατείας που γνωρίζετε για τον κύριο Μαυρόπουλο, όλα αυτά τα άτομα και μια σειρά άλλων ατόμων που σήμερα είναι στο πολιτικό προσκήνιο που έχουν τις τύχες της ελληνικής αστυνομίας στα χέρια τους, τους είχαμε ως συνεργάτες και γνωρίζουν από πολύ και από πρώτο χέρι τα ζητήματά μας. Και γι' αυτό είμαι πεπισμένος ότι τουλάχιστον τα θεσμικά ζητήματα που δεν έχουν κόστος θα δοθούν λύσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. Λύσεις που θα βοηθήσουν σε μεγάλο επίπεδο ότι ώστε και ο αστυνομικός να είναι στη θέση να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στον πολίτη. Έχουμε προτάξει τα αιτήματά μας. Σε πρώτη φάση φυσικά θα έπρεπε να τα έχουμε πάρει και ως προτεραιότητα την επικοινωνία της εργασίας μας, οπωσδήποτε την πλήρη συμμόρφωση της πολιτείας της αποφάσης του ΣΤΕ, αλλά οπωσδήποτε και στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό μας
για το τι θα γίνει με τον ασφαλιστικό μας φορέα, το ταμείο μας δηλαδή, το ΤΕΑΠΑΣΑ. Υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις που υπόθηκαν και προεκλογικά από την από το παρόν κυβερνητικό κόμμα, αλλά και το άλλο που συνεργάζεται της Ανεξάρτητης Έλληνας, σε συναντήσεις που είχαν προεκλογικά, αλλά και μετεκλογικά, όπως αυτές διατυπώθηκαν στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, αλλά και στις συναντήσεις μας που είχαμε και με τον κύριο Στρατούλη, τον Υπουργό, αλλά και με τον κύριο Πανούση, τον δικό μας Υπουργό. Είναι συγκεκριμένες καταγεγραμμένες οι θέσεις τους και για μια σειρά άλλα ζητήματα, πώς πρέπει να λειτουργεί η αστυνομία, μέσα σε ποιο πλάνο θα πρέπει να κινείται ο αστυνομικός, μέσα από ένα νέο προσανατολισμό, μέσα από μια νέα επίπεδα εκπαίδευσης που πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει κατά τον καλύτερο τρόπο να έχουμε μια καλή παρουσία προσφορών υπηρεσιών στην κοινωνία. Κρίνεται την στάση του νέου Υπουργού σχετικά με την αδρανοποίηση των αστυνομικών σε γεγονότα όπως αυτά που συνέβησαν προχθές στην Αθήνα, που είχαμε χρόνια να δούμε η Αθήνα να καίγεται? Καταρχάς, δεν διαβλέπω αδρανοποίηση της αστυνομίας. Βλέπω μια νέα φιλοσοφία που πρέπει να λειτουργεί η αστυνομία και αυτό θα πρέπει να το περάσουμε στην κοινωνία. Η αστυνομία και η θέση δική μας ήταν. Δεν μπορεί να επιβληθεί στην κοινωνία με το έτσι θέλω. Πέρασαν αυτές οι εποχές που θα έχουμε ένα αστυνομικό κράτος που θα έχει την νοοτροπία του αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Τα γεγονότα όσα εξελίσσονται θα πρέπει να προβληματίζουν όλους, αλλά οι λύσεις που θα δίνονται θα πρέπει να προβληματίζουν και τις τοπικές κοινωνίες και την κοινωνία αυτή καθ' αυτή. Η κοινωνία θα πρέπει να δείξει και αυτή τις ευαισθησίες της για πώς πρέπει να λειτουργεί η αστυνομία. Εγώ δεν δέχομαι αστυνομικός να είναι οράκο. Εγώ δέχομαι ο αστυνομικός να αντιμετωπίζει τον πολίτη ως το νόμιμο πάντα στον άνθρωπό μας και όχι για χάρη των εξαιρέσεων, επειδή υπάρχουν οι παραβάτες, να συμπεριφερόμαστε σε όλους τους πολίτες ως όλοι να είναι παραβάτες. Και ο αστυνομικός δεν πρέπει να μεταβάλλεται αυτός παραβάτης για να αντιμετωπίζει τους παραβάτες. Δεν μιλάω για τους νόμιμους. Μιλάω για αυτούς που κάψανε την Αθήνα το 2008, όποτε ήταν, για αυτούς που κάψανε προχθές την Αθήνα. Για αυτούς μιλάω. Δεν μιλάω για τους νόμιμους πολίτες, ούτε για να γίνει αστυνομικό κράτος. Αλλά το γεγονός ότι δεν παρεμβαίνει η αστυνομία, θα ρόχος ενεθάρρυνε όλους αυτούς να κάνουν αυτά που κάνανε. Εκτός αν αρέσει στην αστυνομία να είναι θεατής αυτών των πραγμάτων. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε εξ αρχής τη στάση και τη νέα φιλοσοφία που θέλει να περάσει ο Υπουργός για την αστυνομία. Πέραν τούτου δε, η αστυνομία έχει επιχειρησιακό σχέδιο δικό της, το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζει κάθε φορά για να μην εκτίθενται σε κάθε είδους εγκληματικές πράξεις οι συνάνθρωποι μας και όποιες περιουσία τους. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή η νόμιμη λειτουργία της αστυνομίας, η οποία όμως δεν θα υπερβαίνει τα εσκαμμένα. Δηλαδή για να αντιμετωπίσουμε μία παράβαση δεν πρέπει εμείς να δημιουργήσουμε 10 παραβάσεις. Αυτό πρέπει να περάσουμε στην κοινωνία και φυσικά για αυτά τα άτομα τα οποία εκτρέπονται και δεν μιλάμε για τις συγκροτημένες κοινωνίες αλλά του χώρου του συγκεκριμένου, αυτά θα πρέπει να τα απομονώσει η ίδια η κοινωνία πρωτίστως και βέβαια με τη συνδρομή της αστυνομίας. Η αστυνομία δεν θα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτού του είδους τα ζητήματα. Επικουρικό ρόλο θα πρέπει να παίζει. Όπως και στις συγκεντρώσεις, όπως και στις διαδηλώσεις, όπως και στα γήπεδα. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε μετατραπεί εμείς πρωταγωνιστές στη λήψη αυτών των. Για να έχουμε ρόλο πρωταγωνιστικό αντί να έχουμε επικουρικό. Όλα αυτά θα πρέπει να τα προβλέπουν αυτοί οι διοργανωτές των συλλαλητηρίων, των συγκεντρώσεων των διαμαρτυρών, όπως και οι διοργανωτές των όποιων αθλητικών συναντήσεων. Εμείς επικουρικά πρέπει να λειτουργούμε και όχι πρωταγωνιστικά. Είναι το ζητούμενο και εμείς είμαστε ενάντια σε αυτές τις τακτικές. Δεν μπορεί να διασφαλίζονται συμφέροντα μεγαλοπαραγόντων, όπως έχουμε κάνει και μια τελευταία επιστολή προς τον Υπουργό προχθές. Τη στείλαμε με τα γεγονότα που έχουμε δει στην Αθήνα, συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό αγώνα, που ήταν ευτύχημα που δεν θρυνήσαμε θύματα. Και αντιλαμβάνεστε ότι η κυρίαρχη δύναμη σήμερα είναι μεγαλοπαράγοντες και ιδίως αυτοί που κατευθύνουν οπαδούς, οι οποίοι οπαδοί μετατρέπονται και αυτοί σε ψηφοφόροι, έτσι. Και εκεί είναι το ζητούμενο, ότι εξυπηρετούνται σκοπιμότητες
υπάρχει εκμετάλλευση και εκμετάλλευση πιστεύω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε βλέπω και προσδοκώ να λάβει ένα τέλος με τα μέτρα που θα ληφθούν μετά τις εξαγγελίες και του αρμόδιου Υπουργού Αθλητισμού. Εσείς έχετε κάνει τις προτάσεις. Βεβαίως. Και έχουμε και ανερτημένες στο site τη συγκεκριμένη επιστολή που κάναμε προχθές και στον κύριο Υπουργό τον Πανούση και στον κύριο Κοντονή. Το πραγματικό, επικουρικά δηλαδή θα έρχεται η αστυνομία. Δηλαδή θα έρθουν οι αναρχικοί, θα μου κάψουν το αυτοκίνητο, θα μου κάψουν το σπίτι. Δεν καταλάβατε. Και στη συνέχεια θα έρθετε εσείς να πείτε, α, αυτό είναι καμένο, αλλά δίωξη κατά γνώση. Είπα ότι η νοοτροπία πρέπει να διέπει τον αστυνομικό και την αστυνομία. Πέρασαν οι εποχές, δηλαδή ξέρετε τι θα καλλιεργήσουν έτσι. Δηλαδή η κοινωνία θέλει τον αστυνομικό να δούμε καταρχάς πώς θέλει να λειτουργεί. Πρέπει να συναποφασίσουν όπλοι του χώρου αυτό το αίτημα το δικό μας να καθίσουν να αποφασίσουν τι αστυνομία θέλουν και γιατί τη θέλουν. Όλοι όμως οι χώροι. Εν τη πράγμαση, όχι θεωρητικά. Δεν θεωρητικά λένε θέλουν μια αστυνομία αποτελεσματική. Για ποια αστυνομία μιλάμε τώρα. Είναι θωρακισμένη αστυνομία. Εδώ γνωρίζετε τη Μεράμζου. Τι να λέμε τώρα, αυτά τα ξέρετε τα πράγματα. Έχουν μέσα υλικοτεχνική υποδομή, έχουμε. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν είπαμε τίποτα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Συμφωνείτε με τη φιλοσοφία τη νέα πολιτική ηγεσία. Εκεί στέκομαι εγώ. Την εκπαίδευση, δεν μας αφορά, ξέρετε ποια είναι η πρόταση του Υπουργού για την εκπαίδευση. Υπερβαίνει και αυτά που έχουμε πει εμείς. Όλα πρέπει να ξεκινήσουν και από την εκπαίδευση πέραν τη υλικοτεχνική υποδομή. Η εκπαίδευση που έχει σταματήσει τα τελευταία χρόνια. Έχει πει ο κ. Υπουργό. Πρώτη στο δικό μας το συνέδριο, την τελευταία 26-27 Νοέμβρη, που ήταν εκεί κεντρικός ομιλητής. Θα πέρασαν αυτές τις εποχές να έχουμε ένα στενό σύστημα εκπαίδευσης για την αστυνομία. Θα πρέπει να υπάρχει στο πανεπιστήμιο ειδική κατηγορία, η οποία θα δίνουν εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι μέσω πανεπιστημιακών εξετάσεων, όπως για τις άλλες κατηγορίες των καθηγητών, των δασκάλων. Μια τέτοια κατηγορία να υπάρχει. Για τα σώματα ασφάλειας. Και θα πρέπει εκεί ο αξιωματικός να εισέλθει σε πανεπιστημιακό επίπεδο εκπαίδευση, ο αστυφύλακας σε ανώτερη εκπαίδευση σχολή, δηλαδή σε επίπεδο ΤΕΗ, και από εκεί μέσα, αφού σου τελειώσουν τα 6 εξάμενά τους, τα επόμενα 2 ή 3 εξάμενα θα πηγαίνουν εφόσον αποφοιτήσουν αυτό εσίως μέσα από αυτόν τον πανεπιστημιακό χώρο, έξω με την κοινωνία μου όλοι μαζί. Μετά θα εισέρχονται στην αστυνομία, στις σχολές της αστυνομίας, θα αποκτούν και την αστυνομική εκπαίδευση σε 3 εξάμενα μέσα και από εκεί θα εξελίσσονται. Τα αυτό το μάντρωμα δηλαδή της αστυνομίας, ο αστυνομικός θα είναι αποκομμένος από την κοινωνία, θα τον έχεις εκεί μέσα και δεν θα τον βγάζεις. Και πώς θα τον βγάζεις έξω. Δηλαδή τι είναι ο αστυνομικός, δεν είναι κομμάτι της κοινωνίας. Προς τι δηλαδή, στρατός δικαιολογεί, ο στρατός έχει να αντιμετωπίσει τον εχθρό, έχει να εξολοθρέψει τον αντίπαλο, όταν θα χρειαστεί και άμα χρειαστεί, ο αστυνομικός δεν έχει να εξολοθρέψει κανέναν. Δεν έχει να τον εξοδοτηρώσει κάποιον. Γιατί μόνο αρμοδιότητα του να τον συλλάβει, να τον οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Και εκεί δεν είναι με ράμπο η τακτική, η επιστημονική κατάρτιση που θα πρέπει να έχει, τα μέσα που πρέπει να έχει. Η απόδειξη δηλαδή για να. Τώρα θυμίζω δικά μου λάθη που έχω κάνει στο παρελθόν. Είναι δυνατόν δηλαδή για να βγάζουν μια κλοπή, θα πρέπει να πλακώνουμε τον αυτό που έχουν πιάσει και έκανε διαρρήξη, να τον πλακώνουμε σφαλιάρες όλη τη νύχτα για να μας παρατηρήσει άλλες 10. Αυτά δεν τα ξέρουμε δηλαδή. Δεν τα ξέρουμε. Αυτή θα πρέπει να έχει τακτική που θα ακολουθείτε τώρα. Αυτά που κάηκαν στην Αθήνα και που τα σπάσανε και τα ρημάξανε, μπορείτε να μου πείτε εσείς ως αστυνομία. Εφόσον δεν μπορείτε να τους προστατεύσετε. Εκτός κι αν δεν είναι ο ρόλος να προστατεύετε την περιουσία του πολίτη. Θα έχει υποχρέωση η αστυνομία να διασφαλίζει τον πολίτη. Από κάθε πλευρά αυτού του είδους. Με τα μέτρα που θα λαμβάνει. Μα αυτό λέμε ότι δεν λαμβάνει μέτρα. Εσείς τα λέτε ότι δεν λαμβάνει μέτρα. Μα δεν τα είδαμε. Η αστυνομία έχει ένα σχέδιο που σας είπα, το εξαρτάται από το επιχειρησιακό με το πολιτικό. Η πολιτική δίνει κατεύθυνση, η υπηρεσία δεν ελέγχεται η πολιτεία. Κοιτάξτε τώρα, ψυχαίων έτσι. Εδώ ελέγχουμε δηλαδή τον υπουργό, γιατί κάηκαν 5 αυτοκίνητα, 10 αυτοκίνητα. Να υποθέσουμε δηλαδή ότι η ηγεσία σας είχε λάθος επιχειρησιακό σχέδιο. Δεν λέω. Δεν ήταν αποτελεσματικό το σχέδιο, βεβαίως. Δεν ήταν αποτελεσματικό το σχέδιό τη. Δεν απέδωσε αυτά που οφείλαμε να πέρασουν. Και εκεί πρέπει να λογοδοτούμε. Και όχι μόνο να λογοδοτούμε, αλλά και να αποζημιώνουμε κιόλα. Όχι να λογοδοτούμε και να αποζημιώνουμε. Βεβαίω. Αλλά δηλαδή, αν θα καεί 1, 2, 3 αυτοκίνητα σε μια δεδομένη κίνηση, διαμαρτυρία, θα την έχει η κυβέρνηση την αυτή. Το πολιτικό σκέλο ναι. Αλλά το επιχειρησιακό σκέλο το αναλάβει την ευθύνη η κυβέρνηση. Οποιαδήποτε κυβέρνηση να.
Όχι, εγώ μίλησα, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Είπατε για φιλοσοφία, για τη μία φιλοσοφία με την οποία συμφωνήσατε. Και λέω ότι αυτή η συμφωνία, αυτή η φιλοσοφία, είναι αντίθετη, είναι απέναντι από τα συμφέροντα του πολίτη. Όχι, κάνετε λάθος. Αυτή η φιλοσοφία που θα διακρίνει το μέτρο είναι πρέπει ο πολίτης να την στερεωστεί. Γιατί ποιος είναι ο πολίτης, δηλαδή ο πολίτης, αυτό πρέπει να υπάρχει μια διαπαιδαγώγηση από το σχολείο. Και είναι θέμα μεγάλο τώρα. Δηλαδή να βλέπει από το σχολείο θα πρέπει πώς θα συμπεριφέρεται ο πολίτης απέναντι στον αστυνομικό, έτσι. Ή ο αστυνομικός απέναντι στον πολίτη. Από τα μικρά χρόνια, από την παιδεία, από την εκπαίδευση που έχει από τον νηπιαγωγείο. Άμα δεν αλλάξει αυτό και νομίζει ο πιτσιρικάς τώρα ότι ο αστυνομικός είναι αυτός που είναι ο ράβος και θα επιβάλλει και αυτή την οτροπία έχει, ότι ο αστυνομικός βγαίνει έξω και τσακίζει τον κόσμο. Και έχει αυτή την οτροπία ο πιτσιρικάς στο σχολείο, πώς θα σε αντιμετωπίσει μετά εσένα. Και αυτός που έχει μια οροπία, ας πούμε, στο εξτρεμιστικό, θα σε αντιμετωπίσει θετικά, όσο και άγιος να είσαι σαν αστυνομία, όσο και να θέλεις να είσαι αποτελεσματικός, όσο γιατί δεν θα σε σεβαστεί. Δεν θα σε ευχαριστήσω. 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 Δεν θα σε ευχαριστήσω.